Επιστροφή στα βασικά λοιπόν και πώς να φορέσεις το σλιν σου πάνω σου. Τα δικά μας σλινς μπορούν να φορεθούν σε όποιο όμως σε βολεύει. Μία αρχική ιδέα είναι να αναρωτηθείς σε ποιον ώμο φοράς την τσάντα σου, αν τη φοράς στα μπροστά, τη φοράς έτσι ή τη φοράς έτσι. Συνήθως το σλιν πάει όπως πάει η τσάντα. Αν θέλω λοιπόν να καταλήξουν οι κρίκοι σε αυτό τον ώμο, κρατάω το σλιν μου με αυτό το χέρι και με την ουρά να δείχνει σε αυτή την πλευρά. Περνάω το άλλο μου χέρι μέσα από τη θηλιά και πάνω από το κεφάλι μου. Βεβαιώνομαι ότι το σλιν μου αγκαλιάζει τον ώμο μου, δεν είναι στο οριζόντιο κομμάτι του ώμου κοντά στο λαιμό μου, είναι μισό στον ώμο, μισό στο μπράτσο και το κέντρο από τις πιέτες ή από τη σούρα, ανάλογα με το πώς είναι ραμμένη η κρίκη στο σλιν σου, πρέπει να είναι ακριβώς στη γωνία του ώμου. Οι κρίκοι πρέπει να πετάνε στον αέρα. Δεν πιέζουν ούτε το στήθος ούτε το κόκαλο του ώμου. Το ύφασμα είναι τεντωμένο στην πλάτη μου και στα πλευρά μου και όλο το χαλαρό είναι μπροστά μου. Εδώ θα μπει το μωρό μου. Βασική προϋπόθεση για να φορέσω τους κρίκους από αυτή την πλευρά είναι να μπορώ να κρατήσω το μωρό μου στον ώμο σε αυτή την πλευρά. Αν θέλω την τσάντα μου έτσι, αλλά έχω συνηθίσει να κρατάω και το μωρό μου σε αυτό τον ώμο, τότε έχουμε πρόβλημα. Αν ταυτίζονται το πώς φοράω την τσάντα μου και το πού κρατάω το μωρό μου, πρέπει να διαλέξω ποιο από τα δύο θα άλλαζα ευκολότερα. Ή θα κρατήσω το μωρό στον ώμο από εδώ για να το κατεβάσω, ή θα αλλάξω το πού φοράω το σλιν μου. Αν έχω αποφασίσει λοιπόν ότι θέλω τους κρίκους σε αυτή την πλευρά, θα κρατήσω το σλιν μου με αυτό το χέρι, με την ουρά να δείχνει εδώ, θα βάλω το άλλο χέρι μέσα και πάνω το κεφάλι μου. Θα το φτιάξω στον ώμο μου, θα φέρω το χαλαρά μπροστά μου. Θυμήσου ότι τελικά όταν φοράς το μωρό σου θες να βλέπεις δύο οριζόντιες γραμμές. Η μία οριζόντια γραμμή ξεκινά από τη μασκάλη σου, περνάει από τον αφιένα του μωρού και φτάνει στον κρίκο και η άλλη οριζόντια γραμμή είναι διπλωμένη μέσα και πάει από το γόνατο του μωρού, ψηλά στο στήθος σου που είναι και ο αφαλός του μωρού, χωράει το άλλο στήθος και μετά ανεβαίνει πάνω. Ιδανικά όταν φοράς ένα ring sling θέλεις να βλέπεις οριζόντιες γραμμές. Μία οριζόντια γραμμή η οποία ξεκινάει από τη μασχάλη σου, περνάει από τον αφιένα του μωρού και φτάνει στους κρίκους. Μία άλλη οριζόντια γραμμή η οποία ξεκινάει από το πλευρό σου, φτάνει στο γόνατο του μωρού. Εδώ μπαίνει ψηλότερα από τον ποπό, πάει περίπου εδώ σε αυτό το ύψος, στον αφαλό του μωρού, εκεί όπου είναι τα γόνατά του. Είναι ανάμεσά μας, εδώ, οριζόντια γραμμή η οποία φτάνει μέχρι το άλλο γόνατο. Από εδώ και πάνω σηκώνεται. Αν το σλιν μου ήταν με λεπτές ρίγες οι οποίες έρχονταν οριζόντια στο σώμα του μωρού, πάλι ιδανικά θα ήθελα όλες τις ρίγες να είναι οριζόντια. Όταν ισχύει αυτό, είναι πολύ πιο εύκολη η προσαρμογή και πολύ πιο εύκολη η σωστή θέση του μωρού. Οπότε θέλεις το αρχικό μέγεθος του σλιν σου να είναι λίγο πολύ ρυθμισμένο, έτσι ώστε να κάνει αυτό το βάθος εκεί που θα κάτσει το μωρό και κάτω άκρη να χωράει τα δύο στήθη και μετά να ανεβαίνει πάνω. Μπορεί να δείτε κάπου οδηγίες όπου για να φορέσεις το σλιν σου το βάζεις χωρίς να είναι περασμένο από τους κρίκους, unthreaded που λέμε, και αρχίζεις και το περνάς εδώ. Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν είναι βολικό όταν θέλεις να φορέσεις το σλιν σου και να κάνεις τη δουλειά σου, γιατί μπορείς να το βάζεις και να το βγάζεις χωρίς να αλλάζει καθόλου ο τρόπος που το έχεις προσαρμόσει. Όταν φοράς το μωρό σου με τρόπο που σε βολεύει, για να το βγάλεις δεν χρειάζεται να το λύσεις ή να βγάλεις τελείως το ύφασμα από τους κρίκους. Μπορείς να χαλαρώσεις λίγο και μάλιστα μόνο λίγο χρειάζεται, γιατί δεν πιάνεις το μωρό να το τραβήξεις μακριά από το σώμα σου. Το βάζεις κατευθείαν στο σώμα σου και το ύφασμα είναι πια χαλαρό και βγαίνει. Έτσι, όταν αφήσεις το μωρό σου, το σλιν μπορεί να βγει άνετα πάνω από το κεφάλι σου και να είναι έτοιμο για την επόμενη φορά. Το κρατάς εκεί που θες να βάλει κρίκι, βάζεις το αντίθετο χέρι μέσα, πάνω από το κεφάλι σου και είναι έτοιμο, ρυθμισμένο στο σωστό μέγεθος, να πάρει το μωρό σου ακριβώς χωρίς να χρειάζεται να κάνεις πολλές προσαρμογές.